η απάντηση της Τουρκίας στην τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα βομβάρδισε 32 στόχους του PKK σε Ιράν και Συρία. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας λοιπόν ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι βομβαρδίστηκαν 32 στόχοι θέσεις του PKK και συμμάχων του στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας μερικές ώρες μετά την επίθεση στην Άγκυρα, η οποία στήγησε την ζωή σε 5 ανθρώπους και αποδόθηκε στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα από τις τουρκικές αρχές. Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στην Συρία και συνολικά 32 στόχοι που άνηκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία, ανέφερε το Υπουργείο στο δελτίο τύπου του, το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται κανονικά. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε εχθές πως οι δράστες της επίθεσης στην τουρκική πρωτεύουσα είναι πολύ πιθανό να ήταν μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, δηλαδή του PKK. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζευνέτ Γιλμάς, τα 5 θύματα της επίθεσης ήταν 4 εργαζόμενοι της τουρκικής βιομηχανίας του αμυντικού τομέα του ΣΑΣ και ένας αυτοκινητιστής ταξί. Οι δράστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εξουδετερώθηκαν κατά τον Υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια. Ακόμη 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους 7 μέλη των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον κύριο Γερλίκαγια. Το PKK, σε ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη. Τα βρώμικα χέρια που απλώνουν χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν, διαμήνυσε ο πρόεδρος Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X μετά το αιματηρό τρομοκρατικό χτύπημα στην αεροδιαστημική βιομηχανία με 4 πολίτες και 2 τρομοκράτες νεκρούς και 14 τραυματίες. Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα σατανικό κέντρο που στοχεύει στην ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους του, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ιρανικά μέσα, μήνυμα προς την Τουρκία για τους BRICS, η επίθεση του PKK στην τουρκική βιομηχανία κινητήρων Τούσα. Δημοσιογραφικές πηγές στο X λοιπόν, από ιρανική ιστοσελίδα, αναφέρουν ότι ενώ ο Ερντογάν βρίσκονταν στο Καζάν της Ρωσίας, άγρια τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Καζάν της Άγκυρας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο μήνυμα από την Δύση ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί στους BRICS. Δεν θα δεχθούν την Τουρκία στην Ευρώπη, ούτε θα αφήσουν την χώρα αυτή να ενταχθεί στους BRICS. Σημειώνουμε ότι η Άγκυρα δέχθηκε να εφαρμόζει κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την μη παράδοση υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ρωσικών όπλων μετά από απέτηση των ΗΠΑ προς την τουρκική κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ, διότι για αυτές πρόκειται, έχουν δείξει ελαστική στάση με τη συμφωνία για τα αεροσκάφη F-16 Viper και συζητούν ακόμα και για τα F-35 υπό προϋποθέσεις. Το σκηνικό βαραίνει συνεχώς για τα τουρκικά σχέδια και αν η Άγκυρα δεν υπακούσει τα δυτικά κελέσματα, τότε τα αντίπεινα θα είναι πολύ πιο ισχυρά, εκτιμούν αμυντικοί αναλυτές. Για την ιστορία, η κίνηση της Τουρκίας προς τους BRICS, παρόλο που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι οικονομικά προσανατολισμένη και ευθυγραμμίζεται με την επιθυμία της Άγκυρας για στρατηγική αυτονομία. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετέχει στην σύνοδο κορυφής των BRICS στην ρωσική πόλη Καζάν μετά από πρόσκληση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτή τη στιγμή συναντιέται με τους ηγέτες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής. Η Τουρκία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ζήτησε να ενταχθεί στην ομάδα των χωρών των αναδυόμενων αγορών. Εάν γίνει δεκτό, θα ήταν το πρώτο μέλος του ΝΑΤΟ σε ένα μπλοκ που βλέπει τον εαυτό του ως αντίβαρο στις δυτικές δυνάμεις. Τα περισσότερα από τα μέλη του διαφωνούν έντονα με την Δύση για την συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή και στην περίπτωση του Πεκίνου και της Μόσχας, επίσης την στάση της για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Για να δούμε όμως τώρα τι ακριβώς έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι στην Άγκυρα ευνηδιάζοντας τις τουρκικές αρχές. Έκρηξη έπληξε λοιπόν την πύλη των κεντρικών γραφείων της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας κοντά στην Άγκυρα την Τετάρτη, προκαλώντας πολλαπλά θύματα για να χτυπήσουν την καρδιά του αμυντικού συστήματος της τουρκικής πολεμικής μηχανής. 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με στόχο τις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην Άγκυρα στο Καχραμανσκάν, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια σε ανάρτησή του στο ΕΚ.
2 επιτιθέμενοι εξουδετερώθηκαν, είπε επίσης. 3 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Τρελαίνονται τα τουρκικά μέσα. Με F-16, Block 70 και Eurofighter θα αντιμετωπίσουμε την υπεροχή της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο λοιπόν για την αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο η απόκτηση των Eurofighter από την Τουρκία, η οποία για τον λόγο αυτόν είναι ικανή να πράξει τα πάντα, ακόμα και να πιέσει τον Τατάρ να συμμετάσχει σε δείπνο με τον Κύπριο πρόεδρο παρά την θέλησή του. Τουρκικό έγκυρο αμυντικό περιοδικό γράφει ότι προκειμένου να ικανοποιηθεί η προσωρινή απέτηση μαχητικού αεροσκάφους της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, έως ότου η πρώτη μοίρα εθνικών αεροσκαφών μάχης Καν καταστεί πλήρως επιχειρησιακή στα μέσα της δεκαετίας του 30, τόσο το F-16 Block 70, το Eurofighter Typhoon, αφιερωμένο στον ρόλο εναέριας υπεροχής, θα ενισχύσουν την τουρκική πολεμική αεροπορία. Ο λόγος που θα ενισχυθούμε με αυτά τα αεροσκάφη είναι για να ενισχύσουμε την ικανότητα αεροπορικής υπεροχής, μια κίνηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη αντιμετώπισης του στόλου Rafale F3R και της παραγγελίας F-35A της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, που επιτρέπει τώρα στην Ελλάδα να διατηρεί τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 18 αεροσκάφη Rafale F3R και άλλα 6 αεροσκάφη προστέθηκαν καθυστερημένα. Η ελληνική πολεμική αεροπορία σχεδιάζει να σχηματίσει 2 πλήρες μοίρες Rafale συνολικού αριθμού 36 αεροσκαφών. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει υπογράψει επιστολή προσφοράς και αποδοχής τον Ιούλιο του 2024 για την αγορά αρχικής παρτίδας 20 F-35A με κόστος περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων. Η LOA περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή για 20 επιπλέον αεροσκάφη, τα οποία θα ανεβάσουν την συνολική αξία της συμφωνίας σε περίπου 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη θα παραδοθούν από το 2028. Τα F-35A θα παρέχουν στην ελληνική πολεμική αεροπορία προηγμένες δυνατότητες κρούσης και επιτήρησης, τόνισε το τουρκικό μέσο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.